Αλλά θα ξεκινήσουμε αρχικά από το Στέλιο και μετά θα πάμε στην Νεορκέζα. Καλύτερα σήμερα. Α. Αν κρίνω από τα αυτιά, ναι. Τα έχεις βάλει για να μην με ακούς. Όχι. Α. Όχι, ακούω. Α. Δεν έχουν ηχομόνωση. Μπράβο, χαίρομαι γι' αυτό. Είπα μήπως θα βάλεις να μην με ακούς. Τώρα αυτό δεν το άκουσα. Καλύτερα. Μήπως θα βάλεις να μην με ακούς. Εμείς δεν το κάνατε. Είσαι ένας όμως πονηρός. Εγώ. Ναι, εσύ. Αυτή είναι πονηρή. Γιατί. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, για βγάλε να δούμε τι φοράς από μέσα. Λοιπόν, εμένα αυτό το look μου αρέσει. Ωραίο το φόρεμα. Το μέσα εσύ το έβαλες. Όχι, ναι, έτσι είναι όλο το φόρεμα αυτό. Ωραίο φόρεμα είναι αυτό. Ναι. Για σένα δηλαδή. Γιατί σε μια άλλη γυναίκα δεν θα μου άρεσε. Ναι. Ωραίο πουκάμισο. Θα προτιμούσα να είναι πιο κοντά στο λαιμό σου και να μην είναι τόσο μεγάλο. Ωραία η πέρλα, ωραία τα μαλλιά και το πανοφόρι μου άρεσε. Και τα παπούτσια και τα αυτιά. Και τα νύχια. Ναι. Η τσάντα δεν μ' αρέσει, αλλά σε αυτήν την εικόνα τη βρίσκω και χαριτωμένη, για να σου πω την αλήθεια. Τρία. Είναι πάρα πολύ καλή βαθμολογία και πάμε τώρα στην επίτιμη δημότη της Νέας Υόρκης αυτή τη στιγμή. Εγώ βλέπω το δικό σου style μόνο σε Lower Manhattan. Okay. So, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις με το concept και με αυτό το look. Εγώ θεωρώ ότι, okay, like, οι περισσότεροι όταν πάνε σε αυτή τη βάρκα είναι, like, είναι όπως παίρνεις την αμάξι σου και just πάεις δουλειά. Είναι, like, okay. Δεν είναι like, κάτι ιδιαίτερο. But, μου αρέσει αυτό το look. Super cute. Definitely νομίζω ότι ο γιακάς έπρεπε να είναι πιο like, στενό, ναι. I think. Και μου αρέσουν πάρα πολλά τα earmuffs που βάλες. Και μου αρέσει που το πανωφόρι είναι βελούδινο. I think το κάνει πιο... chic. Ναι, και σαν πω λίγο more goth. Mm-hmm. Like, μαύρο βελούδινο για μένα είναι πιο goth. Έλα, το Lower Manhattan έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα, ναι, όχι αστεία. Ναι, πανικός. Έλα, πάμε, Δημήτρη. Λοιπόν, αυτό το μικρό γκοθάκι τώρα που ντύθηκε λίγο καραμελίτσα και έχει ηρεμήσει λίγο την εμφάνισή του, να ξέρεις, μου αρέσει πολύ, γιατί καταρχάς μοιάζει μικρότερη και πολύ πιο φρέσκη από την ηλικία σου που είναι ήδη μικρή. Ναι. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Πραγματικά είσαι πάρα πολύ φρέσκια. Μου αρέσει πάρα πολύ το πουκάμισο που φοράς με αυτό το γιακά τον υπέροχο, με τις πέρλες, όπως το έχεις φτιάξει και που διακόπτεται αυτό εδώ με τη μαύρη την τυράντα. Μου αρέσει, μου κάνει όπως το προηγούμενο επεισόδιο που είχε πάει, το Gossip Girl, αλλά σε άλλο σχολείο. Okay. Μου κάνει αυτό το κορίτσι εμένα, αλλά το πιο ψαγμένο, που δεν κάνει παρέα με πολύ κόσμο, που έχει 2-3 φίλους, που είναι και λίγο γκίγκ, αλλά είναι και πολύ σοφιστικέ και δεν τους καταλαβαίνουν και πάρα πολύ οι άλλοι. Μου αρέσει πάρα πολύ η εμφάνιση. Μου αρέσει το φόρεμα. Να σου πω αυτό το που από κάτω που είναι το φορέματος. Δεν σας αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει, όχι. Θα προτιμούσα να ήταν κάτι άλλο και όχι. Μην το μαζεύεις, αφού είναι το φορέματος είναι οκ. Αλλά είναι σαν να είναι δύο και λίγο μου με χαλάει. Η τσάντα, παρόλο δεν μου αρέσει σαν τσάντα, μέσα σε αυτή την εμφάνιση και την αλυσιδίτσα, για κάποιο λόγο παρανοϊκό κάπως κολλάει. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου, αλήθεια, αν περίμενες αυτή τη βαθμολογία από τους κριτές. 12,5 είναι η τελική σου βαθμολογία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να πας χοροπηδώντας τη θέση σου τώρα. Ευχαριστώ.